Να πάμε στο Ρέθυμνο. Να πάμε στο Ρέθυμνο. Πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Ψυχαράκη, Ευρυδίκη Ψυχαράκη, η οποία είναι αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ρεθύμνης. Να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά, κυρία Ψυχαράκη. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με την υποχρέωση διενέργειας self-test. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα, πολλές αναφορές. Από 1η Ιουλίου, κάτι το οποίο διαβάζω και ένα σχετικό δημοσίευμα, δεν θα έχουν υποχρέωση να κάνουν self-test όσοι έχουν εμβολιαστεί. Υπήρξε και μια σχετική επαφή κυβερνητικών στελεχών με τον Πανελλήνιο, με μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Έχουμε εξέλιξη, μπορούμε να πούμε κάτι με βεβαιότητα? Οι πληροφορίες που μέχρι τώρα έχετε είναι αυτές που έχουμε και εμείς. Εχθές όντως πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση μεταξύ των εκπροσωπών του Πανελληνίου και τον Υπουργό Υγείας και τον Υφυπουργό. Όπου έγινε κάποια συζήτηση σχετικά με τη συνέχιση διάθεσης των self-test και μετά από και με έναρξη την 1η Ιουλίου. Γιατί όπως γνωρίζουν και οι τηλεθεατές σας, αύριο θεωρητικά είναι η καταληκτική ημερομηνία διάθεσης των self-test προς τους συμπολίτες μας, όπου παραλαμβάνουν τόση ποσότητα self-test, 3 self-test, για να τελειώσει και ο Ιούνιος, τηρώντας όλη την υποχρέωση της διενέργειας του self-test έναν εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται, από 1η Ιουλίου θα συνεχίσει η διάθεση των self-test, χωρίς ακόμα βέβαια να είναι επίσημο. Στην ουσία, η διοίκηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου θα το θέσει σαν θέμα συζήτησης με προτεραιότητα τις επόμενες μέρες, προκειμένου να πάρθει συλλογικά η απόφαση πανελλαδικά για το κομμάτι της συνέχισης της διάθεσης των self-test από τα φαρμακεία. Μάλιστα. Το πλέον πιθανό σενάριο πάντως αυτή τη στιγμή είναι η διαδικασία να συνεχιστεί ως έχει. Να μην υπάρξει κάποια διαφοροποίηση. Πολλά είχαν ακουστεί. Είχαμε βγάλει το θέμα και την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Πιστεύω πως θα συνεχιστεί η διαδικασία ως έχει. Θα εξαιρούνται οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που μέχρι τώρα είχαν την υποχρέωση. Θα παραμείνει η υποχρέωση για όλους τους υπόλοιπους συμπολίτες μας οι οποίοι είναι στον εργασιακό τομέα, καθώς και για τους ενήλικες, και 18 έως 30. Πώς κύλησε όλη η διαδικασία? Υπήρξαν κενά, χωρούν βελτιώσεις? Κοιτάξτε να δείτε, το μέτρο επί της αρχής του πιστεύουμε ότι είναι πολύ σωστό, γιατί σε πραγματικό χρόνο μπορεί να αποτυπώσει επιδημιολογικά χαρακτηριστικά που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας μας, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια ότι γίνεται σωστά και από τους συμπολίτες μας και δηλώνονται σωστά και τα αποτελέσματα. Κλείνω τη μικρή παρενθεσούλα αυτή. Επί της διαδικασίας υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα, και αυτό γιατί υπήρξε ένας κακός προγραμματισμός. Υπήρξε πολύ έντονη πίεση χρόνου, χωρίς να έχει σαφή εικόνα και το Υπουργείο του πώς μεταφράζεται αυτό το έργο, αυτό το τεράστιο εγχείρημα που φέρανε σε πέρα σε φαρμακοποιοί, πιέζοντάς το χρονικά, καθώς και όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, βέβαια, έτσι, γιατί εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία πάρα πολλές χιλιάδες εργαζόμενοι. Όχι μόνο ο τελικός αποδέκτης παραλαβής των self-test που είναι ο φαρμακοποιός, με ταυτόχρονα τον πολίτη που το παραλαμβάνει. Προϋποθέτει μια διαδικασία από πίσω. Η πλατφόρμα ευτυχώς λειτουργήσε εξ αρχής εξαιρετικά, οπότε με πολύ μικρά θεματάκια προχώρησε η διαδικασία. Ό,τι προβλήματα είχαμε, θεωρώ και ταυτόχρονα και οι υπόλοιποι συναδελφοί μου, είχαν να κάνουν με τον κακό προγραμματισμό, την πίεση και τα διάφορα ευτράπελα που δημιουργόντουσαν ακριβώς γιατί έκλεινε η πλατφόρμα, άνοιγε η πλατφόρμα για άλλα. Αν ανάλογα το αν ήταν επαγγελματική κατηγορία, αν ήταν εκπαιδευτική, αν ήταν. Υπήρξε επίσης θέμα και με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι με εποχιακή εργασία ή ήταν σε αναστολή. Διότι το σύστημα μέχρι να ενημερωθεί το ΑΜΕ ότι είναι ενεργό στην ουσία και ότι ο άνθρωπος αυτός εργάζεται, υπήρξαν άνθρωποι που ήταν υπόχρεοι να αγοράσουν τεστ, να το αγοράσουν οι εργοδότες τους, προκειμένου να είναι σωστοί στην εργασία τους. Μάλιστα, οι καταναλωτές, οι πολίτες σπέβδουν στα φαρμακεία για αγορά μάσκας. Ξέρετε, έχει ξεκινήσει και μια πολύ μεγάλη συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κατά πόσο περί τα μέσα από τα μέσα του Ιούλη θα συνεχίσουμε σε εξωτερικούς χώρους να φοράμε μάσκα. Βρίσκονται σε μία έτσι κινητοποίηση γενικά όσο βρίσκονταν και στον ίδιο βαθμό πριν από κάποιους μήνες? Υπάρχει και αυτή η ψυχολογική πίεση, γι' αυτό σας ρωτώ. Είναι όλα ανθρώπινα και φυσιολογικά μέχρι ένα βαθμό.
Προχωράει έστω και αργά ο εμβολιασμός. Ο κόσμος ζητάει να ενημερωθεί. Οι εμβολιασμένοι, έχοντας ακούσει και το παράδειγμα άλλων χωρών για τις αποφάσεις που έχουν πάρει άλλα κράτη σε σχέση με τους ανθρώπους που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους και την, ας το πούμε έτσι, ελευθερία τους να κινούνται πιο ελεύθερα. Οπότε με έναν τρόπο ανυπομονούν. Κάποιοι πιο θαραλέοι ήδη φτάνουν στα φαρμακεία, ας πούμε, χωρίς τη μάσκα. Τους λέμε ότι συνεχίζεται η υποχρέωση της χρήσης μάσκας. Η αλήθεια είναι ότι όσο ζεσταίνει και ο καιρός, η χρήση της μάσκας κάνει την κατάσταση. Αυτοί οι θαραλέοι έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, τελευταία εβδομάδα. Θα έλεγα ότι η πλειοψηφία συνεχίζει να κάνει χρήση μάσκας σωστά. Τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, να σας πω από την προσωπική εμπειρία μέσα από το χώρο του φαρμακείου, κάποιοι λίγοι άνθρωποι κάναν την κίνηση να μπουν στον χώρο του φαρμακείου χωρίς να φοράνε μάσκα. Τους κάναμε ευγενικά την υπόδειξη: παρακαλώ, πρέπει να φορέσετε τη μάσκα σας. Μα είμαι εμβολιασμένος. Α, δεν συμμορφώνω. Ναι, αλλά έχουν αντίλογο. Ναι. Πάντως, αυτήν την. Μα είμαι εμβολιασμένος. Κυρία Ψυχαράκη, η κυρία Παπαευαγγέλου από την ενημέρωση στο Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι έχουμε αύξηση κρουσμάτων σε νέους ανθρώπους στο Ρέθυμνο. Δεν το γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει τα ημερολογικά στοιχεία των τελευταίων ημερών, γιατί είναι τέτοιο ο φόρτος εργασίας που δεν προλαβαίνω να τα παρακολουθήσω όλα. Αν αυτό συμβαίνει, είναι μέχρι ένα σημείο φυσιολογικό και αυτό, γιατί έχουν ανοίξει τα καταστήματα, έχει ανοίξει η εστίαση, υπάρχει αυτή η παράταση χρόνου στο κομμάτι που αφορά την διασκέδαση κατά τις νυχτερινές ώρες. Οι νεότεροι μετά από 1,5 χρόνο πανδημίας είναι και οι πιο ασυγκράτητοι, ας το πούμε έτσι, και με έναν τρόπο θεωρούν ότι δεν τους αφορά κιόλας η COVID-19, κάτι το οποίο είναι λάθος. Μάλιστα. Και όπως και να έχει, ακόμα και επίσημα, εσείς η κυβέρνηση είμαστε μη χρήση μάσκα σε εξωτερικούς χώρους, καλό θα είναι να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί, γιατί συνεχίζει να υπάρχει ο ιός, συνεχίζουμε να είμαστε εκτεθειμένοι. Οπότε ας συνεχίσουμε να προσέχουμε. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Λοιπόν...